Δηλαδή πρέπει να ανοίξουν μύτες για να νιώσουμε ότι εκεί μέσα είναι άβατο και ότι δεν μπορούμε απλά να περπατήσουμε. Η υποψήφια βουλευτής Κορίνα Δαμουλιάνου το μεσημέρι της Τετάρτης κατέβηκε στα Εξάρχεια για να μοιράσει τα προεκλογικά της φυλάδια. Αντί όμως να γνωρίσει κατοίκους και μαγαζάτορες της περιοχής, γνώρισε το σκληρό πρόσωπο του άβατου. Και όπως μοίραζε τα φυλάδια, ήρθε ένα παλικάρι, τα πήρε, μου τάσκησε, με έσπρωξε, προσπάθησε να μου πάρει και τις κάρτες, με έβρισε, εγώ έπαθα σοκ γιατί δεν ήξερα πώς να αντιδράσω. Ευτυχώς βγήκε ο κόσμος και τον ευχαριστώ πολύ. Προσπάθησε να τον χωρίσει, να τον μαζέψει. Χτυπούσε διάφορα άλλα αυτοκίνητα. Ο αντιεξουσιαστής την έβριζε και την αποκαλούσε φασίστρια. Προσπάθησε ξανά να με τραβάει από εδώ από εκεί. Μου λέει ο κόσμος φύγε, γιατί μου λέει δεν ξέρεις πώς θα έρθουν τα πράγματα. Και εγώ δεν ήξερα και φοβήθηκα και έφυγα. Δεν τους αρέσουν οι άνθρωποι που πιστεύουν κάτι διαφορετικό. Και αυτό είναι το τρομακτικό. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Okay, εγώ είμαι τώρα που με λένε Κορίνα. Αύριο είναι η Μαρία, αύριο είναι ο Γιώργος, αύριο είναι ένα παιδί, αύριο είναι ένας που δουλεύει. Δεν είναι δυνατόν στο κέντρο του πολιτισμού να μην μπορείς να περάσεις γιατί κάποιοι το απαγορεύουν. Ποιοι είναι αυτοί που θα μου πούνε εμένα να μην πω πού. Οι κάτοικοι καταγγέλνουν για πολλωστή φορά ότι ούτε οι ίδιοι μπορούν να περάσουν από τον πυρήνα των Εξαρχείων, πόσο μάλλον κάποιος πολιτικός. Εκεί μπορεί να φας από οποιονδήποτε, αν δεν σε πάει. Άμα δεν προσέχεις, θα υποστεί συνέπειες. Να σκέφτεται κανένας ότι θέλει να πάει πλατεία Κάνικος και να σκέφτεται που να μην γυρίσει μασασμένο κεφάλι. Η συνέντευξη με την Κορίνα, την οποία είχαμε γνωρίσει ως τηλεοπτική κόρη του Κώστα Καρά στο σύριαλ Πάτερ Ημών, έγινε στην καρδιά των Εξαρχείων. Η απόφαση ήταν δικιά της, έτσι ώστε να στείλει ένα μήνυμα σε όλους όσοι πιστεύουν ότι τα Εξάρχεια τους ανήκουν. Όσο και να φοβόμαστε, θα παλέψουμε για να αλλάξει αυτό.